Και ήρθε η ώρα για το γλυκάκι της ημέρας. Θα φτιάξουμε ένα γιαορτογλυκό με ζελέ και φράουλες. Είναι το μάστο του καλοκαιριού γιατί είναι πανεύκολο, είναι πάρα πολύ δροσερό, είναι πάρα πολύ γευστικό και γίνεται στο άψε σβήσε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το γιαορτογλυκό με ζελέ και φράουλες θα χρειαστούμε. Για τη βάση, 230 γραμμάρια μπισκότα βρώμης, τα μπισκότα του Άκη, και 60 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ζελέ φράουλας χωρίς ζάχαρη σε σκόνη, 500 γραμμάρια νερό καυτό, 700 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό και 300 γραμμάρια φράουλες. Για την επικάλυψη θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ζελέ φράουλας χωρίς ζάχαρη σε σκόνη και 400 γραμμάρια νερό καυτό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φράουλες και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρέπει όλη η διαδικασία να βγει πάρα πολύ γρήγορη, οπότε ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες μου και πιστέψτε με, θα πετύχει 100%. Λοιπόν, θέλουμε ένα πολυκοπτικό ή σε μικρό μπλέντερ, άμα δεν έχετε μεγάλο, και ρίχνουμε τα μπισκότα βρώμης μας μέσα. Παίρνουμε καλά μπισκότα, μπισκότα βρώμης, θα έχει γιαουρτάκι μέσα, γενικά θα έχουμε λίγες τύψεις για το γλυκό μας και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και ρίχνουμε το βουτυράκι μας. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε πιο υγιεινό, μπορείτε να ρίξετε και βούτυρο καρύδα σουγιωμένο. Χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να γίνουν σκόνη. Και τα μπισκότα μου είναι έτοιμα, οπότε αυτό πάει πίσω και θέλω μία αντικολλητική βάση. Και έτσι όπως είναι ρίχνω όλο το μείγμα μου μέσα. Εδώ. Και θα πιέσουμε καλά μέχρι που να σφίξει καλά η βάση μας, γιατί θα ρίξουμε από πάνω υγρή ουσιαστικά τη γέμιση, οπότε θέλουμε να είναι αρκετά σφιχτά η βάση μας κάτω για να μην πάει προς τα πάνω, καταλαβαίνετε, για να μην διαλυθεί. Οπότε φορέστε γάντια, πιέστε καλά, εδώ, και αφήστε το βουτυράκι να δουλέψει. Το βουτυράκι καθώς κρυώνει, τι θα κάνει, θα σφίξει όλη τη γέμιση, θα την κάνει τέλεια, θα την κάνει όπως ακριβώς θέλουμε. Οπότε πιέστε καλά με τα χέρια σας εδώ. Και πού πάει η φίλε Διονύση αυτό το μείγμα? Και κατάψυξη να το πάμε, μια χαρά είναι. Θέλουμε να κρυώσει πάρα πολύ, εντάξει. Εδώ το αφήσω ψυγείο. Εδώ. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Η γέμιση είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Αυτό που θέλουμε είναι ένα μπολ. Εδώ. Και δύο φακελάκια ζελέ. Έχω πάρει φράουλα, μπορείτε να πάρετε κεράσι, μπορείτε να πάρετε μπανάνα, μπορείτε να πάρετε ό,τι σας αρέσει. Άμα θέλετε να τα κάνετε πιο light, παίρνετε χωρίς ζάχαρη. Άμα θέλετε να τα κάνετε πιο έτσι μη light, παίρνετε αυτά που έχουν ζάχαρη. Ρίχνουμε το μείγμα μέσα στο μπολ μας και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να προσέξετε πάρα πολύ στο ανακάτεμα. Τι γίνεται, έχω καυτό νερό εδώ πέρα και η αναλογία του νερού δεν αντιστοιχεί με την κανονική αναλογία που είναι να κάνουμε ζελέ. Θέλουμε το ζελέ μας ουσιαστικά να είναι πολύ πιο σφιχτό και να έχει περισσότερη περιεκτικότητα σε ζελατίνη. Γιατί, άμα κάνουμε κανονικό ζελέ, θα είναι πάρα πολύ νερούλο, με το που βάλουμε το γιαούρτι θα βγει ένα μπλουμ. Οπότε θέλω να βάλετε 500 γραμμάρια νερό για δύο φακελάκια ζελέ. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα και δεν το ρίχνουμε όλο, θα ρίξω το μισό και πρέπει να είναι καυτό. Δεν το ρίχνουμε όλο μαζί, γιατί σε περίπτωση που το ρίξουμε όλο μαζί δεν θα διαλυθεί σωστά. Οπότε ρίχνουμε το μισό νεράκι μας μέσα, ανακατεύουμε. Και να θυμάστε ότι όσο περισσότερο ανακατεύετε, τόσο περισσότερο δημιουργείται αφρό από πάνω. Αυτός ο αφρός μένει, δεν φεύγει. Οπότε δεν θέλουμε να παρανακατέψουμε, γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε το μείγμα μας στο μούλτι, στο μπλέντερ, εντάξει. Τώρα ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό μέσα. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Και ανακατεύουμε πολύ πολύ καλά μέχρι που να διαλυθεί το ζελέ μας. Δεν βάζουμε μισό κρύο νερό, μισό ζεστό, γιατί έχουμε λίγη σχετικά υγρασία μέσα, οπότε θέλουμε όλο ζεστό το νερό για να μπορέσει να διαλύσει καλά το ζελέ. Γιατί άμα δεν διαλυθεί το ζελέ, δεν θα σφίξει το τέλος το γιαούρτι. Τώρα, αυτό το μείγμα όπως είναι πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει. Γιατί αν το ρίξουμε καυτό μέσα στο γιαούρτι, τι θα γίνει? Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, εγώ έχω κρυώσει ήδη ένα εδώ. Πώς σας φαίνεται? Είμαστε σοβαροί άνθρωποι, δεν παίζουμε. Βάζω μέσα στο σύρμα και πάμε να συνεχίσουμε κανονικά τη διαδικασία. Το επόμενο που έχω να κάνω είναι να ενώσω το γιαούρτι μαζί με το ζελέ. Σε περίπτωση που το γιαούρτι μας δεν είναι στραγγιστό, τι θα γίνει? Δεν θα κόψει το σύμπαν, απλά θα χρειαστεί να προσθέσουμε κι άλλο ζελέ. Δηλαδή, σε περίπτωση που το γιαούρτι μας δεν είναι στραγγιστό, πρέπει να βάλουμε άλλη μια συσκευασία ζελέ. Οπότε, άμα θέλετε να βάλετε κανονικό γιαούρτι και όχι στραγγιστό, μπορείτε.
Απλά πρέπει να βάλετε λίγο ακόμα ζελατίνη. Τώρα, ανακατεύουμε καλά μέχρι που να αντιληφθεί το γιαούρτι μαζί με το ζελέ μας και θα πάρει αυτό το υπέροχο σεξι ροζουλί χρωματάκι που μας θυμίζει λίγο παγωτό που τρώγαμε όταν ήμασταν μικροί. Θυμάστε αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, τι ώρα είναι? Η ώρα είναι να ρίξουμε τη γέμιση μας πάνω στο μπισκότο μας. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, πριν ρίξουμε όμως τη γέμιση πάνω στα μπισκότα μας, έχω υπέροχες φραουλίτσες. Αυτοί είμαστε. Παίρνουμε μαχαιράκι και κόβεται είτε στη μέση είτε στα τέσσερα, αναλόγως με το πόσο μεγάλες είναι οι φράουλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι φρούτα θέλετε. Αντιστοίχως, άμα τα κάνετε γιαουρτογλυκό κεράσι, μπορείτε να βάλετε κεράσι και ζελέ κεράσι. Αλλά μπορείτε να κάνετε και συνδυασμούς. Κεράσι με φράουλα, μπανάνα με κεράσι και όλα τα υπόλοιπα. Γενικά, δεν έχει κανένα περιορισμό η συνταγή. Το μόνο περιορισμό μπορεί να το προσφέρει η φαντασία σας. Άμα δεν έχετε φαντασία, το γλυκό σας δεν θα γίνει ωραίο. Λοιπόν, δυόσμους, βρόσιμα, λουλούδια και όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να βάλετε μέσα, εφόσον νομίζετε ότι θα σας δώσουν κάποιο άρωμα και κάποια ιδιαίτερη γεύση στο γλυκό σας. Εγώ το πάω όσο πιο απλά γίνεται. Κάνουμε ένα γιαούρτο γλυκό με φράουλες, οπότε αυτά θα ρίξω μέσα. Και ήρθε η ώρα να ρίξω τη γέμιση μου, εδώ. Και όπως σας είπα, οι φουσκάλες είναι κάτι που δεν θέλουμε, οπότε μπορούμε να τις βγάλουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, πάρτε μία μεμβράνη εδώ. Αφήστε να κάτσει πάνω. Δεν θα φύγουν όλες, αλλά θα φύγουν αρκετές. Εδώ. Και ουσιαστικά σιγά σιγά μέσα στο ψυγείο υπάρχει περίπτωση να σπάσουν και όλες οι υπόλοιπες. Το άλλο κόλπο για να σπάσουμε όλες αυτές τις φουσκάλες είναι το φλόγιστρο. Παίρνουμε το φλόγιστρο, ανάβουμε και σπάνε όλες οι φουσκάλες κατευθείαν. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν έχει το όλο φλόγιστρο στο σπίτι, γι' αυτό το λόγο ο πιο απλός τρόπος που μπορείτε να αφαιρέσετε τις περισσότερες φουσκάλες είναι αυτός που βλέπετε εδώ. Έτσι όπως είναι η μεμβράνη. Άμα το κάνουμε 2-3 φορές θα φύγουν τελείως, αλλά θα ξοδέψουμε και πολύ και μεμβράνη. Τώρα ήρθε η ώρα για το ψυγείο. Πόση ώρα βάζουμε, Διονύση? Μέχρι να σφίξει. Λοιπόν, ναι, μέχρι που να σφίξει. Απλά είναι καλοκαίρι και τώρα ανοίγουμε το ψυγείο όλη την ώρα και το ψυγείο πέφτει η θερμοκρασία του. Οπότε, άμα το κάνουμε το γλυκό το χειμώνα, όντως θέλει 3-4 ώρες. Το καλοκαίρι υπάρχει περίπτωση να πάρει λίγο παραπάνω. Οπότε, μέχρι που να σφίξει. 3-6 ώρες. Όταν σφίξει, θα βάλουμε σερβίρου. Οπα! Το ζελέ με φρούτα ή με διάφορες γεύσεις είναι ελαφρύ και δροσιστικό. Η ζελατίνη είναι υψηλή σε πρωτεΐνη και αμινοξέα, τα οποία ενισχύουν το νοσοποιητικό και δίνουν ενέργεια. Είναι πλούσια σε ασβέστιο, χωρίς λιπαρά οξέα, ενώ η γλυκίνη που περιέχει βοηθά στον ύπνο, βελτιώνει το δέρμα και τη διαδικασία της πέψης. Και μετά από 3-4 ωρίτσες, όταν σφίξει το γλυκό μας πάρα πολύ, θα κάνουμε άλλη μία στρώση για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο σεξι. Και έτσι είναι πεντανόστιμο που μπορείτε να το σερβίρετε. Αλλά έχουμε συνηθίσει αυτό το γλυκό να το σερβίρουμε λίγο διαφορετικά. Θέλουμε και το ζελέ από πάνω. Οπότε έχω κάνει μία συσκευασία ζελέ σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Όχι έτσι. Αυτό ήθελα να σας πω. Να μην το κάνετε έτσι. Γι' αυτό το λόγο το δείχνω. Γιατί άμα το ρίξω έτσι, τι θα κάνει? Κάνει τρύπα στη μέση και σπάει όλο το γλυκό. Οπότε θέλω πολύ προσεκτικά με μία κουτάλα. Το ρίξτε από πάνω. Εδώ. Κοίτα να δεις. Θα την πατούσα. Το ζελέ όταν το ρίχνουμε, βέβαια πρέπει να είναι ψιλοκρύο, δεν πρέπει να είναι καυτό, αλλά ούτε και εντελώς κρύο. Γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε να είναι λίγο ζεστό για να μπορέσει ίσα στην πάνω στρώσα του γιαούρτι να τη λιώσει και να γίνει ένα το πάνω με το κάτω. Γιατί αλλιώς, άμα είναι παγωμένο το ένα και παγωμένο το άλλο, καθώς θα κόβουμε κομμάτι, θα ξεκολλάει το ζελέ με την κρέμα. Οπότε, αυτό ξαναπάει στο ψυγείο. Μην ανησυχείτε, δεν θα περιμένετε άλλο, γιατί έχω ήδη ένα έτοιμο. Εδώ. Καταπληκτικά. Και το νούμερο ένα μυστικό που έχω να σας πω για αυτά τα γλυκά είναι το εξής. Τώρα το γλυκό μας πρέπει να κρυώσει. Θα το αφήσουμε να κρυώσει περίπου 1-2 ώρες που θέλει το ζελέ. Και το πιο σημαντικό είναι πάντα να σκεπάζουμε με μεμβράνη. Γιατί τι γίνεται? Οτιδήποτε σε γιαουρτογλυκό, ζελέ με γιαούρτι και όλα τα υπόλοιπα τραβάνε πάρα πολύ μυρωδιά μέσα από τα φαγητά στο ψυγείο. Οπότε, σε περίπτωση που το έχουμε ξεσκέπαστο μέσα, μετά από 2-3 μέρες θα μυρίζει τυρί, θα μυρίζει αλαντικά και γενικά παίρνει άσχημες γεύσεις. Οπότε φροντίστε πάντα μα πάντα να σκεπάζετε πάρα πολύ καλά το γλυκό. Το πιάσα. Αυτό είσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα να σερβίρουμε, γιατί όπως σας είπα, έχω ήδη ένα έτοιμο. Εδώ. Λοιπόν, τέλεια. Κόβουμε εδώ. Μεγάλα κομμάτια ή μικρά? Μεγάλα. Μικρά. Τι πάθατε σήμερα? Με κάνετε ρεζίλη στον κόσμο. Μικρά. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα κόψω εδώ. Και εδώ.
Και το request της ημέρας είναι να δούμε άμα τελικά ο Διονύσης μαγειρεύει ή όχι. Γι' αυτό το λόγο έχω διαλέξει το πιο σημαντικό task του σημερινού επεισοδίου να το κάνει ο Διονύσης. Διονύση, έλα να βγάλεις κομμάτι. Σου έχω μία σπάτουλα, δύο σπάτουλες, τρεις σπάτουλες, τέσσερις, πέντε, και άλλο και αυτή. Έξι. Όπως θες, βγάζεις κομμάτι. Όπως θες, το πες. Ωραία. Λοιπόν, τι θα βγάλεις, ξύλο κοπείς. Πάρε ένα πιατάκι, βρε άνθρωπε. Αυτά τα γλυκά και είναι πιο όρυπα. Μπορεί να θέλετε το μπάρο. Να το γυρίσω. Τώρα το έχουμε κόψει, δεν γίνεται. Α, είδες. Τι θα κάνω τώρα, εγώ ήθελα να το γυρίσω. Ναι. Και να το ξεφορμάω. Και να είναι το μπισκότο από πάνω. Και να είναι το μπισκότο από πάνω. Και μετά θα πιάσω άλλο πιάτο και θα το γυρίσω. Είδατε, αυτά τα μάθαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Άμα έχουμε έλλειψη σε ευρηματικότητα και φαντασία, αυτό το πράγμα συμβαίνει με εμένα. Συγγνώμη, Διονύση. Δυστυχώς έχει δίκιο ο Διονύσης. Επειδή διάλεξα το συγκεκριμένο τρόπο, πρέπει να το κάνω εγώ. Γι' αυτό το λόγο θα πάρω ένα μεσαίο κομματάκι εδώ, αυτό που μου αρέσει. Εδώ. Και επειδή είμαι επαγγελματίας, φίλε Διονύση, να ξέρεις ότι πάντα πετυχαίνω αυτά που θέλω να φτιάξω. Δεν ήταν δύσκολο. Κοίταξε εδώ πόσο υπέροχο που είναι. Μαζί σου. Τουλάχιστον το ντεκόρ μπορώ να βάλω μια φαρολίτσα από πάνω. Λοιπόν. Περιττό λέει, αλλά μπορώ. Κοίταξε όμως πόσο πιο ωραίο που γίνεται με μια φραουλίτσα, το βλέπεις. Μια φραουλίτσα και γιος μου. Λοιπόν, απλό και καταπληκτικό. Για το γιαούρτο γλυκό με ζελέ και φράουλες. Φτιάχνουμε πρώτα τη βάση. Βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια τα μπισκότα, το λιωμένο βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνουν σκόνη. Απλώνουμε το μείγμα σε μια φόρμα 25 εκατοστών και τη βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει και να σφίξει. Για την κρέμα, βάζουμε σε ένα μπολ το ζελέ φράουλα σε σκόνη, προσθέτουμε τη μισή ποσότητα από το καυτό νερό και το διαλύουμε ανακατεύοντας με ένα σύρμα. Ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό, ανακατεύουμε και αφήνουμε το ζελέ να κρυώσει. Έπειτα, προσθέτουμε το γιαούρτι στο ζελέ και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί το γιαούρτι και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Κόβουμε τις φράουλες σε 4 κομμάτια και τις απλώνουμε στη βάση του μπισκότου. Ρίχνουμε από πάνω την κρέμα, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη για να σπάσουμε τις φουσκάλες της κρέμας και τη βάζουμε στο ψυγείο για 3 με 6 ώρες να σφίξει. Για την επικάλυψη, ρίχνουμε το ζελέ που έχουμε διαλύσει με νερό πάνω από την κρέμα και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες να κρυώσει και να σφίξει. Το κόβουμε σε κομμάτια, σερβίρουμε, προσθέτουμε από πάνω φράουλες και στολίζουμε με φύλλα δυόσμου. Και είναι το γλυκό που μπορείς να δοκιμάσεις χωρίς τύψεις, γιατί άμα έχεις βάλει ζελέ, χωρίς ζάχαρη και γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά. Οπότε όλη η φιλοσοφία είναι να τρώμε πάρα πολύ υγιεινά, πολύ θρεπτικά και βέβαια πάρα πολύ δροσιστικά, γιατί είναι πάρα πολύ δροσερό το γλυκό μας. Παίρνω ένα κομματάκι εδώ, κοιτάξτε εδώ. Όλα αλλά. Αυτά τα γλυκά πάντα μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια. Γενικά δεν είναι πολύ της μόδας αυτά τα γλυκά, αλλά κακώς. Δηλαδή είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να φας το καλοκαίρι και όλο το χρόνο και φυσικά είναι και πάρα πολύ εύκολο. Θες να δοκιμάσεις? Δεν είσαι έκανες. Είναι το γλυκό που μπορείς να το φας όλο χωρίς τύψεις. Τι έγινε? Αυτό ήταν, φεύγεις. Τουλάχιστον δύο κόσμος το δοκιμάσεις γιατί δεν πας να το πειράξεις. Έχεις δίκιο. Τώρα το θες, πάρ' το. Ωραία, φύγει.